Ευτυχώς για σας, ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, έχουμε μνήμη. Όλοι έχουμε μνήμη. Και γνωρίζουμε, θυμόμαστε, ότι τα 5 τελευταία χρόνια στη χώρα υπήρξε μια τρομακτική αποεπένδυση. Τα 5 τελευταία χρόνια του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Μια τρομακτική αποεπένδυση 60%. Μιλάτε για την Κόσκο. Με την Κόσκο εμείς επαναδιαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να πάμε από το 67% που είχε δώσει ο κ. Σαμαράς, το 51% στους Κινέζους και στο υπόλοιπο να έχει το δημόσιο ένα πιο αυξημένο ποσοστό. Μιλάτε για την Ιόνια Οδό. Επαναδιαπραγματευτήκαμε με τους εργολάβους και καταφέραμε να πάρουμε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο, μειώνοντας την τιμή των διοδίων. Μιλάτε για τα αεροδρόμια. Μα τα αεροδρόμια, αν είχαμε προλάβει εμείς και είχαμε φέρει το νέο ταμείο και τα βάζαμε σε μια προοπτική αξιοποίησης για τα επόμενα 32 χρόνια, δεν θα ξεπουλάγαμε μπυρ παρά τώρα στο γερμανικό δημόσιο. Υπερασπίζεστε το γερμανικό δημόσιο, αυτό υπερασπίζεστε. Θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος Μημαράκης στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Μημαράκη. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει μπερδέψει. Έχει ξεχάσει ότι το 2013-2014 υπήρχε στη χώρα πορεία προς την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η χώρα να μπει για πρώτη φορά στην αύξηση ΑΕΠ. Έχει ξεχάσει ότι εμείς φέραμε όλες αυτές τις επενδύσεις όταν ο ίδιος διαμαρτύρεται γιατί αυτές οι επενδύσεις ερχόντουσαν και ανοίγανε νέες θέσεις εργασίας. Κύριε Τσίπρα, είστε ο πρωθυπουργός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και κάνατε και το ρεκόρ μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να φτάσετε για πρώτη φορά στη χώρα τέτοιο μεγάλο αριθμό στην ανεργία. Μέσα σε ένα τρίμηνο. Μου λέτε μία θέση εργασίας την οποία φέρατε. Μία μόνο. Αυτό το εξάμηνο. Αντιθέτως, τις διώξατε όλες. Δεύτερον, οι ομαδικές απολύσεις, κύριε Τσίπρα, δεν υπήρχαν στο μνημόνιο. Υπήρχε το Συμβούλιο Πράγματι, το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει και είχε καταγραφεί. Εσείς βάλατε στο τραπέζι, εσείς, για τον ιδιωτικό τομέα τις ομαδικές απολύσεις, γιατί είναι γνωστό ότι ακούτε ιδιωτικό τομέα και σας πιάνει αλλεργία. Εμείς πράγματι προχωρήσαμε σε μείωση του δημόσιου τομέα και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, εγώ να επισημάνω. Χρησιμοποιήσω πριν... και το τρίτο μου. Είναι το τελευταίο το οποίο έχετε. Παρακαλώ. Ας πάει και το παλιάμπελο. Θα πάρω είναι ζωντανό λόγο και θα σου δίνω. Είναι ζωντανό ο διάλογο. Κύριε Μαράκη, πραγματικά χρησιμοποιείτε στοιχεία και νούμερα που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το πρώτο εξάμηνο της δικής μας διακυβέρνησης είχαμε ανάπτυξη 1,1%. Ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 είχαμε 0%. Μέσα στο πρώτο επτάμηνο της διακυβέρνησής μας είχαμε 186.000 νέες θέσεις εργασίας. Και πράγματι υπήρξε μια μικρή μείωση με τα capital controls, στα οποία εξωθήθηκε η χώρα. Σε ό,τι αφορά τις ομαδικές απολύσεις, ήταν στην πέμπτη αξιολόγηση και εσείς δεν είχατε φέρει καμία αντίρρηση στο lockout, στην κατάργηση της συνδικαλιστικής νομοθεσίας. Ξέρετε τι μου θυμίζετε, κύριε Μεμαράκη, το ανέκδοτο με τον μεθυσμένο που έχει πιει 3 μπουκάλια ουίσκι και μετά πίνει και ένα σφινάκι. Ξυπνάει την άλλη μέρα στο νοσοκομείο και λέει αυτό το σφινάκι με κατέστρεψε. Εσείς 5 χρόνια τώρα δημιουργήσατε συνθήκες από επένδυσης και καταστροφής. Και για όλα αυτά με εμείς που κυβερνήσαμε 6 μήνες. Λοιπόν, η κουβέντα έχει αρχίσει να ανάβει, να αποκτά ενδιαφέρον. Ο κύριος Μεϊμαράκης ζήτησε την τρίτη δυνατότητα που έχει να απαντήσει. Αλλά δεν θα το πω για να πάρω το χρόνο μου. Θα το πω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον τα έχει μπερδέψει. Ξέχασε ότι από κεκτημένη ταχύτητα πράγματι το πρώτο τρίμηνο του 2015, το οποίο μετράει όμως και Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2014, είναι μέσα στην ανάπτυξη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά μπήκαν ακριβώς επειδή παρουσιάστηκε αυτή η ανάπτυξη. Δεύτερον, παρουσιάστηκε επενδυτής στα αεροδρόμια ακριβώς επειδή η χώρα πήγαινε καλά, είχε σταθεροποιηθεί και γνώριζαν ότι και ο τουρισμός θα αυξηθεί. Ενώ το 2013 που η κατάσταση δεν ήταν σταθερή, δεν παρουσιάστηκε και δεν έδωσε και τα εισοδήματα ποσών το οποίο θα περιμέναμε και θα θέλαμε. Κύριε Τσίπρα, παραμένετε ο πρωθυπουργός που είχατε το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων κατά το τρίμηνο του καλοκαιριού. Τώρα, όσο και να θέλετε εσείς να μας πείσετε ότι τα στοιχεία είναι διαφορετικά, σας διαψεύδουν, τα έχω εδώ. Αν θέλετε, θα σας τα δώσω. Οι άνεργοι το τρίμηνο αυτό που είναι και το καλοκαίρι, το οποίο εσείς διαλύσατε με το δημοψήφισμα και με τις εκλογές, μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Ανέβηκε ως προς τις αφίξεις, όμως ως προς τα χρήματα και τα εισόδηματα θα τα δούμε σε κανένα μήνα. Λοιπόν, νομίζω...